Βροχή πέφτουν οι καταγγελίε πολιτών μέσω τη νέα εφαρμογή MyCoast για παράνομη κατάληψη αιγιαλού και άλλε παραβάσει στι παραλίε τη χώρα. Το νέο ψηφιακό εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στου πολίτε να ελέγχουν κατά πόσο τηρούνται η νομιμότητα και οι όροι παραχώρηση τη έκταση στι ακτέ τι οποίε βρίσκονται. Νομίζω τα επίμαχα σημεία, ας πούμε, αυτά είναι συνήθω στον πάλο. Εκεί τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται, γιατί γίνεται μεγάλη κόσμο και πρέπει να κάτσει ο κόσμο κάπου, δεν μπορεί να μην, αλλά πρέπει να αφήσουν και χώρου. Εδώ πάντω έχει αρκετό χώρο, ανάλογα δηλαδή. Νομίζω ότι εύκολα ένα πολίτη θα κάνει καταγγελία από το κινητό του τηλέφωνο. Ναι, γιατί μπορεί, βεβαίω. Μέχρι στιγμή, πάνω από 16.000 πολίτε σε ολόκληρη τη χώρα έχουν κατεβάσει τη σχετική εφαρμογή στα κινητά του τηλέφωνα, ενώ οι ημερήσιε αναφορέ φτάνουν τι 50. Οι καταγγελίες που έχουν γίνει ηλεκτρονικά ξεπερνούν ήδη τις 700, τη στιγμή μάλιστα που σε πολλές ακτές η διαδικασία της μίσθωσης από την κλιματική υπηρεσία δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι περιοχέ τι οποίε, όπω έχουν καταγγείλει στην εφαρμογή οι πολίτε, διαπιστώνονται παράνομε πρακτικέ όσον αφορά ομπρέλε και ξαπλώστρε, είναι οι Κυκλάδε, τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Αττική, η Χαλκιδική, η Κρήτη και δεκάδε ακόμη περιοχέ με μεγάλη ακτογραμμή. είναι. Καλή όμως, η παραλία είναι καλή, καθαρή είναι. Εντάξει. Και η χρήση αυτή, οι ομπρέλε έχουν πιάσει τα ανάλογα τετραγωνικά τα που αντιστοιχούν. Όλα, όλα, καλά. Μια χαρά είναι τώρα. Έχουν το κανονικά. Όλα είναι κανονικά. Τα μέτρα του, τα πάντα. Μια χαρά είναι τώρα. Οι πολίτε πάντω πιστεύετε ότι σε κάποιε παραλίε τη χώρα και εδώ στην Κρήτη και στα Χανιά θα καταφεύγουν σε καταγγελίε. Άμα είναι νόμιμα όλα, πώ θα καταφεύγουν σε καταγγελίε. Δεν μπορεί να καταφεύγουν σε καταγγελίε. Ήδη περισσότερες από 6.500 παραλίες είναι καταχωρημένες στην ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ 1.200 είναι υποπαραχώρηση μέχρι και τις 31 Μαΐου. Η παραχώρηση κάποιων παραλιών, ωστόσο, ενδέχεται να καθυστερήσει έως και τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, σε περιπτώσεις που η Εκτιματική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών κρίνει ότι επιθυμεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο αντίτιμο. Η γνώμη δικιά μου είναι η δουλειά του Δήμου. Ο πολίτης είναι να πει τον καφέ του, να ξεκουραστεί στην παραλία και από εκεί και έπειτα, αφού πληρώνουμε και έχουμε δημόσιε υπηρεσίε, α κάνετε τη δουλειά του όπω πρέπει. Βασικά ζητήματα παραμένουν ποιο θα ελέγχει αν τηρούνται οι όροι των μισθώσεων, καθώ βασικέ κτηματικέ υπηρεσίε παραμένουν υποστελεχωμένε, αλλά και η ανταπόκριση των Δήμων στι περιπτώσει παράνομων καταλήψεων ακτών, ακόμη και τη υποχρέωση ναυαγοστοστική κάλυψη. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνεται κανεί ότι με τη νέα ΑΚΙΑ, όπου πλέον η κτηματική υπηρεσία έχει αναλάβει και να μισθώνει τι παραλίε και να βάζει τι προποθέσει τη εκμίσωση τη παραλία, έχει αφήσει διάφορα παραθυνάκια προκειμένου οι επιχειρηματίε λένε να βάζουν πύργο. Και αν ο επιχειρηματία δεν βάζει πύργο, αυτή η ευθύνη μετακυλίεται στον Δήμο και ούτω καθεξή. Την κατάσταση περιπλέκει η συνύπαρξη διαφορετικών κανόνων, καθώ οι παλέ μισθώσει εξακολουθούν να διέπονται από το καθεστώ που ισχύει την προηγούμενη χρονιά.